με εντολή του Δημάρχου Αρταίων Παναγιώτη Οικονομίδη και στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης αποστέλλονται 30 τόνοι ενθυαλωμένου νερού στην Ομαρχία Ηλίας. Με αφορμή τις τραγικές συνέπειες για τους κατοίκους των πληγισσών περιοχών του νομού Ηλίας, ο Δήμαρχος Αρταίων Παναγιώτης Οικονομίδης στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης απέστειλε 30 τόνους εμφιαλωμένου νερού στην Ομαρχία Ηλίας προκειμένου να διανεμηθεί σε όλους που έχουν άμεση ανάγκη για τροφή και νερό. Όπως και εσείς βλέπετε από τις σημαίες που κυματίζουν με σύστες, ο Δήμος μας πενθεί. Και πενθεί για τους 62 νεκρούς που ευχόμαστε να μείνουν εκεί και να μην αυξηθούν. Πενθεί για τις τεράστιες περιουσίες που χάθηκαν και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Πενθεί για τη συμφορά που βρήκε τον ελληνικό λαό. Ο δήμαρχός μας, ο Πάνος Οικονομίδης, πέρα από γιατρός, όπως ξέρετε, και ασεβέστητος άνθρωπος, μου έδωσε ρητή εντολή από το πρωί να στείλουμε 50.000 φιάλες νερού στο νομό Ηλίας, ο οποίος είναι και ο κατεξοχήν νομός που δοκιμάζεται. Και εγώ με τον γραμματέα του Δήμου, με τον κύριο Παπαθεοδόρου, αστραπιά κινηθήκαμε. Και ήδη οι νταλίκες είναι έτοιμες, αναχωρούν για τον νομό Ηλίας για να μπορέσουμε σε πρώτη φάση να απαλύνουμε λίγο τον πόνο των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι σε όλη τη ζωή αγωνίστηκαν να φτιάξουν 4 ντουβάρια και σε μισή ώρα τα χάσαν όλα. Αυτός είναι ο πόνος μας, άλλωστε όλοι οι Έλληνες δοκιμάζονται, όλοι οι Έλληνες περνάνε το μαρτύριο, το δικό τους σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω τους βλέπουμε αλόφρονες να κλαίνε. Έτσι συγκινούμαστε και δείχνουμε και εμείς την ευαισθησία μας. Ο Δήμαρχος μου είπε το βράδυ θα είναι τα νερά κάτω. Και εγώ δεν είχα άλλη επιλογή από το να πάνε τα νερά, διότι ο Δήμαρχος αποφασίζει και εμείς παρακάτω από αυτόν εκτελούμε. Εύχομαι στον λαό του νομού Ηλίας όσο πιο γρήγορα, όχι αυτό το νεράκι που θα το στείλουμε εμείς εδώ, να απαλύνει τον πόνο της ψυχής τους, και θα είμαστε και σε δεύτερη φάση έτοιμοι να ενισχύσουμε ακόμα πιο καλύτερα τον πόνο τους και να τον απαλύνουμε. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από τροφή, στερεά τροφή. Ήδη ο συνεταιρισμός, ο πτηνοτροφικός, έστειλε ένα αυτοκίνητο με κοτόπουλα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να στείλουμε κάτι πιο στερεό, σε εξίδες κονσέρβες, σε πακεταρισμένα τρόφιμα, σε παιδικές τροφές, σε γάλατα που τα έχουν ανάγκη τα μικρά παιδιά. Ούτως ώστε αυτός είναι και ο καλύτερος, γιατί καμιά φορά ξέρετε τα χρήματα από την πείρα που έχουμε δεν φτάνουν στον προορισμό τους. Είναι καλύτερα δηλαδή να πάει και να γεμίσει η νοικοκυρά ένα καλάθι, ας πούμε, και να περάσει μια εβδομάδα και να απαλύνει λίγο τον πόνο τους, μέχρι να μπει κάποια σειρά και σε αυτά τα νοικοκυριά τα οποία υπέστησαν τα πάνδυνα. Θεωρώντας και τονίζοντας ότι η αλληλεγγύη είναι καθήκον όλων μας, σε επιστολή του προς τον Ομάρχη Ηλίας Χαράλα Μποκαφύρα, ο Δήμαρχος Αρταίων Παναγιώτης Οικονομίδης αναφέρει τα εξής. Αξιότιμε κύριε Νομάρχη, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των συμπολιτών, εκφράζω τα βαθιά συλληπιτήρια και δηλώνω ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε δίπλα σας και στο βαθμό των δυνατοτήτων μας θα συμβάλλουμε σε κάθε προσπάθεια επούλωσης των πληγών. Παρακαλώ, δεχτείτε αυτή τη μικρή μας προσφορά για την κάλυψη των άμεσων και πιεστικών σας αναγκών σε είδη πρώτης ανάγκης.